Τέλος θα σας δείξουμε τα τελευταία κομμάτια της επίθεσης Αλγύρης, που είναι κυρίως το ένας εναντίον ενός του Χάνλαν. Είναι επιλογή από άποψη τακτικής να παίξει στην κορυφή. Το καλό του χέρι είναι το δεξί, η άμυνα τον οδηγεί στο αριστερό, ο ψηλός φεύγει, δεν παίζει πικ. Ένας πολύ καλός παίκτης με την μπάλα στα χέρια. Αφήνουν το δεξί του χέρι για τον drive και στο αριστερό του χέρι υπάρχει flare screen για τον καλύτερο σουτέρ της ομάδας, τον Λεκαβίτσιους. Αυτή είναι η επιλογή, το στήσιμο της επίθεσης. Εδώ θα δείτε μια κατάσταση που δεν υπήρχε μέχρι ο Γιασκεβίτσιους να γίνει πρώτος προπονητής. Αυτή εδώ η επιδίωξη, η θέληση για το γρήγορο καλάθι, για τον ευνηδιασμό. Ενώ τέλος εδώ θα σας δείξουμε μια ειδική κατάσταση προς το τέλος του παιχνιδιού με τη Real Madrid. Ένα σύστημα το οποίο κανονικά είναι απλά κεντρικό pick and roll. Εδώ θα οδηγήσει σε ελεύθερο shoot από την κορυφή.